Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήλθατε στο νέο επεισόδιο του podcast της Metabolic Medicine, The Health Project. Ένα podcast στο οποίο συζητάμε το πώς οι ελέγξη του οργανισμού, ο τρόπος ζωής και η διατροφή μας επηρεάζουν την υγεία μας και τα χρόνια νοσήματα. Καλώς ήλθατε κύριε Τσουκαλά στο σημερινό μας επεισόδιο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους που μας βλέπουν και μας ακούν. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε για τη θηρεοδίτη Χασιμότο και το θέμα του σημερινού μας επεισοδίου είναι θηριοδίτητα χασιμότο, μια ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση πέρα από την απλή ρύθμιση των θηριοειδικών ορμονών. Οπότε, εσείς γιατρέ, αρχικά θα θέλαμε να μας πείτε ε, τι εννοούμε λέγοντας ε, μια ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση πέρα από τη ρύθμιση των θηριοειδικών ορμονών. Ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ασθενείς με θηροειδικά χασιμότο, αλλά και άλλε θηροειδοπάθειε, είτε έχουν υποθυροειδισμό είτε υπερθυροειδισμό. Βέβαια, είναι πολύ πιο συχνό στην θηροειδικά χασιμότο. Είναι ότι παρόλο που μπορεί να έχουν φυσιολογικά επίπεδα θηροειδικών ορμονών, οι ίδιε ασθενεί δεν αισθάνονται καλά. Δηλαδή, μπορεί να αισθάνονται ε, χαμηλά επίπεδα ενέργεια, να έχουν διαταραχή στη διάθεση, να μπορούν να ελέγξουν το βάρο του. Και όλα αυτά τα προβλήματα να έχουν διαταραχή στον ύπνο, να έχουν προβλήματα στη λειτουργία του αστερικού, να έχουν μικρού πόνου, να έχουν εφικτρίνου λεγμονές, Τα οποία αυτά από τη φήμη είναι από τα επίπεδα των θηροειδικών ορμόνών όπω αυτέ καταγράφονται στο νοματολογικό έλεγχο. Ωραία. Επομένω, ένα ασθενή ε, που έχει διαγνωστεί με θεωρητική ταχασιμότων. Και έχει ξεκινήσει να λαμβάνει μια φαρμακευτική αγωγή, η οποία στοχεύει στη ρύθμιση των θυρεοειδικών ορμονών. Τι είναι αυτό που του λείπει για να έχει, όπως ε, λέμε, μια ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση σχετικά με τη γνώση. Καταρχήν να πω ότι ε, αν κάποιος έχει υποθηροειδισμό ή πρέπει να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, θα πρέπει να τη λάβει. Παρόλα αυτά όμως, ε, φαίνεται και από πολλά απλές κλινικές μελέτες ότι μπορεί κάποιο να έχει φυσιολογικά παιδαρμόνων, να έχει όμω συμπτώματα που συνδέονται με δυσλειτουργία του θεωρητή. Αυτό οφείλεται σε, άλλ, σε παράγοντε μεταβολικού, ε, οι οποίοι εμποδίζουν στον οργανισμό να λειτουργήσει φυσιολογικά και εμποδίζουν να ε, τον οργανισμό να ενεργοποιήσει τι θεοειδικέ ορμόνε. Οι δύο βασικέ θεοειδικέ ορμόνε είναι τα 4 η θηροξίνη και η ΤΑΦ3. Ε, το 3 και το 4 αναφέρονται σε διαφορετικά, διαφορετικό αριθμό ιωδίων στο μόριο της τυροζίνης, ένα μηνοξία από το οποίο παράγονται αυτές οι ορμόνες. Ε, οπότε, αν τα επίπεδα αυτών των ορμονών στο αίμα είναι χαμηλά, είναι σημαντικό για να μπορέσει να λειτουργήσει ο οργανισμός φυσιολογικά, να χορηγηθούν εξωγενώς αυτές οι ορμόνες για να καλύψουν αυτό το έλλειμμα. Παρόλα αυτά, είτε καλύπτονται εξωγενώς αυτές οι ορμόνες, είτε τα επίπεδα των ορμών στο θέμα φαίνονται φυσιολογικά. Ένα ασθενή με θεωρητήριο ταχασμότο έχει μεταβολικέ διαταραχέ, έχει ελλείψει, έχει αντίσταση στην σουλήνη, έχει άλλα προβλήματα τα οποία ε, δεν επιτρέπουν στον οργανισμό του και στα κύτταρά του να παράγουν φυσιολογικά ενέργεια, να έχουν ε, φυσιολογικό μεταβολισμό. Μεταβολισμό στο, στο, των διαδικασιών που μα επιτρέπουν ε, να λειτουργούμε, να έχουμε ενέργεια, ε, να. Αποβάλουμε συστατικά που δεν χρειάζεται και να φτιάξουμε και δομικά συστατικά. Αυτά τα τρία βασικά στοιχεία είναι που χαρακτηρίζουν το μεταβολισμό. Οπότε, εφόσον, δεν, εφόσον υπάρχουν μάλλον ελήψει του οργανισμού σε βιταμίνε, σε μικροθρεπτικά συστατικά και υπάρχουν άλλε μεταβολικέ διαταραχέ, το σώμα, παρότι μπορεί να έχει φυσιολογικά επίπεδα διαθέσιμα ορμονών, δεν λειτουργεί φυσιολογικά. Οπότε το πρώτο βήμα είναι όντω να έχουμε φυσιολογικά επίπεδα. Από εκεί πέρα όμω χρειάζεται να εντοπιστούν αν υπάρχουν μεταβολικέ διαταραχέ και ανεπάρκειε, δηλαδή ελλείψει σε μικροθεωρητικά συστατικά, που απαιτήσουν τον οργανισμό μα να λειτουργήσει φυσιολογικά. Αυτό είναι κάτι που είναι χαρακτηριστικό τη τυρεοειδική ασχασιμότητα. Δηλαδή, οι ασθενεί που έχουν διαγνωστεί με αυτό το νόσημα έχουν ελλείψει και μεταβολικέ διαταραχέ που του επηρεάζουν. Ναι, είναι, είναι, χαρακτηριστικό. Είναι, ειδικά με εμείς τα τελευταία χρόνια, τελευταία, 15 χρόνια έχουμε, κάνει πάνω, έχουμε, παρακολουθήσει πάνω από 25.000 περιστατικά με πάνω από 60.000 εξετάσεις που ανοιχνεύουν τέτοιε ελλείψεις και μεταβολικές διαταραχές και όλοι οι ασθενείς, όλοι, όλοι οι ασθενείς με, τόσο με αυτόν αλλά και με χασιμό συγκεκριμένα έχουν στην πλειοψηφία τους κάποιες ε, ελλείψεις και μεταβολικές διαταραχές που χαρακτηρίζουν την νόσο και επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση της υγείας αυτών των ασθενών. Ποιε είναι αυτέ οι ελλείψει, Η πιο βασική θα έλεγα είναι η βιταμίνη D. Η, η πρώτη έλλειψη. Η βιταμίνη D είναι ένα ίσω ο σημαντικότερο παράγοντα για την υγεία μα, γιατί για να ξεκινήσουν όλε τι διεργασίε στον οργανισμό μα, το σώμα μα πρέπει να έχει αρκετή βιταμίνη D. Όταν λέμε όμω αρκετή, παρότι υπάρχουν επίπεδα που θεωρούνται η βιταμίνη D, είναι φυσιολογικά και ανάλογα με τον επιστημονικό οργανισμό που το καθορίζει, ε, τα σύνηθι επίπεδα που χρησιμοποιούν τα περισσότερα εργαστήρια. Ε, αντιπροσωπεύουν τα επίπεδα της Αμερικάνικης Ενδοκρονολογικής εταιρεία Society, τα οποία είναι από 30-100 νανογραμμάρια να ml βιταμίνης D στο αίμα μας. Το θέμα είναι όμως ότι μπορεί κάποιο να έχει 30-35-40 νανογραμμάρια βιταμίνης D, τα οποία θεωρούνται επαρκή, αλλά να μην είναι επαρκή για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Γιατί, Γιατί δεν έχει η βιταμίνη D την ίδια δράση, την ίδια αποτελεσματικότητα στον κάθε οργανισμό. Οπότε μπορεί να χρειαστεί ένα άνθρωπο διαφορετικά επίπεδα βιταμίνη D για να έχει το ίδιο βιολογικό αποτέλεσμα που έχει κάποιο άλλο με ίσω χαμηλότερα ή με τα ίδια επίπεδα. Για να μπορέσουμε να το διαπιστώσουμε αυτό και να δούμε πραγματικά πώ λειτουργεί η βιταμίνη D στον οργανισμό ενό ατόμου, ενός, σε αυτήν την περίπτωση κάποιου ασθενού που έχει νόσο του χασιμότο, θα πρέπει να κάνουμε κάποιε επιπλέον εξατάσει που είναι πέρα από τη μέτρηση των επίπεδων τη βιταμίνη D για να δούμε πώ λειτουργεί η βιταμίνη D στο δικό του οργανισμό και ποια είναι τα επίπεδα που πρέπει να επιτύχουμε, τόσο, ώστε να έχουμε τη μέγιστη απόδοση. Πέραν τη βιταμίνη D, υπάρχουν άλλε ελλείψει που συνδέονται με την ανάπτυξη και την πορεία τη θηροειδίτητα Χασιμότο. Ναι, υπάρχουν πολλαπλέ ελλείψει σε πολλαπλά μικροθερετικά συστατικά, σε βιταμίνε, ε, βιταμίνη του λιμάνου Β, σε αντιοξυδωτικά. Ε, τα αντιοξυδωτικά είναι ουσίε που παράγονται είτε ενδογενώ στον οργανισμό μα, όπω είναι η γλουταθιόνη, το αλφα-λιπικό όξι, είτε είναι αντιοξυδωτικά που περιλαμβάνουν μέσα από τη διατροφή μα. Όπω είναι οι πολυφενόλε ή οι βιταμίνε, όπω η βιταμίνη C, η βιταμίνη Ε, που έχουν αντιοξυδωτική δράση. Αυτά τα αντιοξυδωτικά έχουν το ρόλο να βοηθήσουν τον οργανισμό να διορθώσει βλάβε που προκύπτουν κατά τη διάρκεια χημικών αντιδράσεων που γίνονται παρουσία οξυγόνου στο, στο σώμα μα. Δηλαδή, όπω για να κάνω ένα παράδειγμα να γίνει κατανοητό, οι χημικέ αντιδράσει που γίνονται στον οργανισμό μα γίνονται στην πλειοψηφία του παρουσία οξυγόνου. Και όπω σκουριάζει ένα σίδερο όταν εκτίθεται στην ατμόσφαιρα και έχουμε την οξύδωσή του, έτσι κάποιε χημικέ αντιδράσει που γίνονται στον οργανισμό μα απελευθερώνουν μόρια, ουσίες ουσίε που λέγονται ελεύθερε ρίζε, τα οποία αποσταθροποιούν ε, τις τι δομέ και τα στοιχεία γύρω του. Το σώμα μας όμως έχει στατικά, τα τα οποία εξοδετρώνουν αυτά τα, αυτές οι ελεύθερες ρίζες, ώστε να, να, μπορεί να γίνει οξύδωση χωρίς να προκαλεί αυτό βλάβη. Αυτό που συμβαίνει στους περισσότερους ανθρώπους είναι ότι η ταχύτητα που γίνεται οξύδωση και η έκθεση του οργανισμού και σε ε, στοιχεία που αυξάνουν την οξύδωση είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ήταν στο παρελθόν, ενώ είναι μειωμένη η παρουσία των αντιοξυδοτικών στοιχείων, αλλά και η ικανότητα του οργανισμού να παράγει αντιοξυδοτικά, γιατί όπω είπαμε, υπάρχουν κάποια αντιοξυδοτικά που τα παράγει ο ίδιο ο οργανισμό ενδογενώ αυτά είναι μειωμένα, ώστε η ταχύτητα που σωρεύει βλάβη στους οργανισμούς είναι πολύ μεγαλύτερη από την ταχύτητα που μπορεί να διορθώσει. Αυτή η οξύδωση προκύπτει λόγω της έλλειψης αντιοξυδωτικών αλλά και μικροθρεπτικών συστατικών που συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. μπλοκάρει το μεταβολισμό, μειώνει δηλαδή την απόδοση του οργανισμού σε ενέργεια. Αυτό το στοιχείο λοιπόν αναγκάζει το θηροειδή να παρέμβει, γιατί ο θηροειδή ρυθμίζει το μεταβολισμό μα. Ο θηροειδή αυτό που κάνει κυρίω είναι ότι βοηθάει τον οργανισμό μας άμεσα να προσαρμοστεί σε αλλαγέ των συνθήκων στι οποίε διαβιώνουμε. Δηλαδή, κάνει κρύο, κάνει ζέστη, είμαστε θυμωμένοι, είμαστε ξεκουραζόμαστε, κοιμόμαστε, τρώμε. Όλε αυτέ ε, οι καταστάσει είναι διαφορετικέ συνθήκε που απαιτούν διαφορετική ποσότητα ενέργεια για να διατηρηθεί και η θερμοκρασία του οργανισμού, αλλά και για να αντικυπηρεωθούν οι διαδικασίε που συμφωνούν στο σώμα μα. Οπότε, ο θηροειδή έχει το, το, την αποστολή να ρυθμίσει αυτό την ταχύτητα με την οποία γίνονται αυτέ οι διεργασίε. Οπότε φυσιολογικά θα πρέπει να κάνει κάποιε μικρέ προσαρμογέ, λίγο προ τα πάνω, λίγο προ τα κάτω, για να προσαρμοστούμε σε αυτέ τι αλλαγέ που προκύπτουν κατά τη διάρκεια τη καθημερινότητα και τη ζωή μα. Όταν όμω το σώμα μα δεν παράγει αρκετή ενέργεια, και αυτή η ενέργεια μπορεί να είναι 50%-70% χαμηλότερη, αναγκάζεται ο Θεοειδή να καλύψει αυτό το τεράστιο έλλειμμα ενέργεια και όχι απλά να κάνει μια αρρύθμιση. Αυτό υπερφορτίζει το Θεοειδή Αδένα, όπου. Στο τέλος αρχίζει και αλλοιώνονται και η μορφολογία των ε, ίδιων των κύτταρων του θηροειδίου Αδένα, ε, φτάνουν στο σημείο αυτά τα κύτταρα να μην αναγνωρίζονται από το νοσοκομείο μα σύστημα να παράγονται σώματα και σταδιακά να καταστρέφεται. Οπότε η λήψη των μικροχολικών συστατικών, παρότι επηρεάζουν λοιπόν τη λειτουργία του οργανισμού, συνολικά ε, έχουν, επιβαρύνουν ε, και τον ίδιο τον θηροειδή που θα πρέπει να αντιρροπήσει ε, το πρόβλημα και να διορθώσει το πρόβλημα που προκύπτει από αυτά αυτέ οι λήψει που μα αναφέρατε μπορούν να γίνουν αντιληπτέ με συμπτώματα που ενδεχομένω βιώνει ο ασθενή στην καθημερινότητά του. Ναι. Ε, το... Τα συμπτώματα είναι πάρα πολλά, βέβαια. Εντάξει, θα πω τα πιο κλασικά. Το πιο σημαντικό που επηρεάζει πάρα πολύ σε τεράστιο βαθμό την ποιότητα ζωή είναι η κούραση και η έλλειψη ενέργεια. Γιατί όλα αυτά, όπω είπαμε, ένα από τα βασικότερα στοιχεία του μεταβολισμού είναι η ενέργεια. Ε, Οπότε τα άτομα δεν έχουν την ενέργεια που χρειάζεται. Κανονικά θα έπρεπε κάποιο να ξυπνάει το πρωί, να είναι ξεκούραστο, να έχει ξεκουραστεί από την προηγούμενη μέρα και ο οργανισμό του να είναι έτοιμο, να είναι διαυγή, εφόσον έχει καλή καλό ύπνο. Και όπω είπαμε, αυτή η ελλείψη και μεταβολική διαταραχή επηρεάζουν την παραγωγή ενέργεια. Οπότε και η ενέργεια είναι λιγότερη, αλλά και η διάβγεια είναι γιατί δεν έχουμε κάνει βαθύ ύπνο, γιατί επηρεάζεται και ο ύπνο. Οπότε αρχίζει και υπάρχει μια θολούρα που είναι σχεδόν μόνιμη και κάποιε φορέ μπορεί το άτομο να νομίζει ότι αυτό οφείλεται στην ηλικία, μπορεί να οφείλεται σε προβλήματα που έχει στη ζωή του κτλ. Αλλά κανονικά όμω θα πρέπει ο οργανισμό το βράδυ να κοιμηθούμε, να, ένα σημαντικό κομμάτι από αυτό γύρω στι μία 2 ώρε να είναι βαθύ ύπνο, το κεντρικό νευρικό σύστημα να αποκαταστήσει τη φυσιολογική του λειτουργία και να αποκαταστήσουμε και όποιε βλάβε δι... γίνανε κατά τη διάρκεια τη μέρα και να σηκωθούμε το πρωί ε, με ενέργεια και διάθεση να αντιμετωπίσουμε τη μέρα μα και τι προκλήσει της ζωής. Περισσότεροι άνθρωποι δυστυχώ δεν ξυπνάνε ξεκούραστοι. Οι περισσότεροι, ειδικά οι ασθενεί με χασιμότητα, είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα αυτά, ε, ξυπνάνε κουρασμένοι. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, δεν έχει να κάνει με την ηλικία ε, και έχει να κάνει με δυσλειτουργίε μεταβολικέ που δεν επιτρέπουν στον οργανισμό να παράγει ενέργεια. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα επίση είναι η, ο έλεγχο του σωματικού βάρου. Όσον πέφτει ο μεταβολισμό, έχουμε μικρότερη απόδοση. Το άτομο για να πάρει ενέργεια ε, πολλέ φορέ τρώει τροφέ, δεν μπορεί να ελέγξει και την όρεξή του και. Ε, μπορεί να χρειαστεί να φάκι παραπάνω. Ε, δημιουργούνται αλλαγέ στα επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα. Μπορεί να έχουμε μια συνεχόμενη πείνα και στην προσπάθεια να ανακτήσουμε και ενέργεια, να φάμε και πράγματα που δεν πρέπει να φάμε να τρώμε συνεχόμενα, τα οποία επηρεάζουν πάρα πολύ το σημαντικό βάρο. Στι περισσότερε περιπτώσει τα προβλήματα του σημαντικού βάρου αφορούν το κάποιο να έχει παραπάνω βάρο και να μην μπορεί να το χάσει. Υπάρχουν όμω και κάποιε περιπτώσει που κάποιο έχει και λιγότερο βάρο γιατί δεν απορφάει καλά, έχει επηρεαστεί και το γαστρικό σύστημα που έχουμε δίση απορρόφηση και μπορεί και το ίδιο το στρες, δηλαδή της χαμηλής ενέργειας, να μειώσει και την, την όρεξη και να έχουμε και χαμηλότερο από το φυσικό σωματικό βάρος. Στην περισσοφία όμως των περιπτώσεων, τα προβλήματα αυτά εκδηλώνονται με περίσσια σωματικού βάρους και περίσσια εναπόθεση λίπους στον οργανισμό. Ε, άλλα προβλήματα που συνδέονται με τον χαμηλό μεταβολισμό είναι η εναλλαγή στη διάθεση. Είναι δηλαδή, το άτομο από τη στιγμή που δεν έχει ενέργεια, όταν θα πρέπει να λειτουργήσει, χρησιμοποιεί το οργανισμό του ορμόνε του στρε. Αυτέ οι ορμόνε του στρε, που είναι η αδραλίνη και η κορτιζόλη είναι πιο κοινέ, εκρίνονται σε μεγάλη ποσότητα τη στιγμή που το άτομο χρειάζεται να ανταπεξέλθει και μετά σταματάνε να εκρίνονται. Δεν υπάρχει δηλαδή μια φυσιολογική ροή ή μια φυσιολογική καμπύλη τη ημέρα που κάποιο το πρωί έχει ψηλά επίπεδα ενέργεια και μετά σταδιακά αυτά τα επίπεδα μειώνονται μέχρι να και να πάμε για ύπνο το βράδυ. Οπότε έχουμε αλλαγέ υπερένταση με εξάντληση. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και τη διάθεση του ατόμου. Ε, Επίση, η έκρηση αυτών των ορμονών και διαταραχέ όπω προείπα που αφορούν το μικροβίωμα ε, επηρεάζουν την κινητικότητα του αστερικού. Οπότε έχουμε προσκόμματα, έχουμε τη μπορεί να έχουμε εναλλαγή με διάρκεια ε, με ε, μπορεί να έχουμε δυσκολία στην πέψη, να έχουμε δυσπεπτικά νοχλήματα και να έχουμε και και οπισθοσθενικό καύσω, δηλαδή να έχουμε καούρε. Επίση συνδέονται και με φλεγμονέ, γιατί από τη στιγμή που ο οργανισμό έχει και λήψη συστατικών, δεν μπορεί να διορθώσει βλάβε που προκύπτουν. Ενώ είναι φυσιολογικό να προκύπτουν βλάβε και φυσιολογικό είναι επίση να διορθώνονται αυτέ. Όταν δεν μπορούν να διορθωθούν, έχουμε χρόνινε φλεγμονέ, χρόνινου πόνου. Αυτό επηρεάζει τη λειτουργία του οργανισμού γενικότερα και επηρεάζει βέβαια και τη διάθεση. Δημιουργεί πέρα από την επέρανταση και την εξέλιξη, η χρόνια φλεγμονή δημιουργεί και μια κατάσταση μελαγχολία. Δηλαδή, κάποιο δεν έχει και τη διάθεση. Για το σώμα σου φανταστεί να μα σταματήσει να μην κινηθούμε μέσα από αυτή τη μελαγχολία, για να κάτσουμε την να φάμε και να μπορέσει να επουλώσει και να μαζέψει την Ε, Με βάση λοιπόν τα συμπτώματα που μας αναφέρατε, πολλοί ασθενείς προσπαθούν. Ε, στα πλαίσια της βελτίωσης της κατάστασης της υγείας τους παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή να λάβουν κάποια συμπληρώματα τα πιο συχνά είναι η βιταμίνη D και το σελήνιο που είναι πολύ γνωστά στη, στη θηροειδή της αχασιμότος σαν συμπληρώματα ε, που λαμβάνει μια ασθενή ε, οπότε θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να μας αναφέρετε κατά πόσο μπορεί αυτό να βοηθήσει μεμονωμένα ε, στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που βιώνουν οι ασθενείς Η βιταμίνη D και το σελήνη είναι δύο βασικά στοιχεία που γιατί χρειάζεται βιταμίνη D ε, για, να, για να λειτουργήσει ο οργανισμό και να ρυθμιστεί το α, α, ανοσοποιητικό σύστημα. Επίση, η βιταμίνη D έχουμε δει ότι τα γονίδια μα, στο DNA, δηλαδή οι μονάδε πληροφορία. Ε, για να μπορέσουν να έχουμε πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία, οργανισμού, πρέπει να έχει υπαρκή ποσότητα βιταμίνη D. Οπότε η βιταμίνη D είναι ζωτική σημασία και για να ξεκινήσουν όλη τη διαδικασία στον οργανισμό. Όπω είπαμε, χρειάζεται να έχουμε βιταμίνη D. Το σελίνο χρειάζεται για την ενεργοποίηση των και την παραγωγή των θεωρητικών ορμών και είναι δύο λοιπόν πολύ βασικά στατικά. Ε, και έχει βρεθεί επίση ότι το ότι μειώνει και τα επίπεδα των αντιθυροειδικών ορμών. Το θέμα είναι όμω ότι ο οργανισμό μου για να λειτουργήσει χρειάζεται 166 στοιχεία. Χρειάζεται βιταμίνε, μεταλλικά στοιχεία, αμυνοξέα, προβιωτικά, αντιοξυδωτικά, λιπαρά οξέα. Ε, όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα ταυτόχρονα. Οπότε γι' αυτό και τι περισσότερε περιπτώσει, και το βλέπουμε και από τι κλινικέ μελέτε και την έρευνα και τι δημοσιεύσει, ότι η χορήγηση με μονομένων στατικών δεν έχουν σημαντικά κλινικά αποτελέσματα. Έχει κάποια μικρή βελτίωση, κάποιε έχει λίγο βελτίωση παίρνοντας παίρνοντα σελήνιο. Δεν αρκούν όμως αυτά τα δύο στοιχεία, όσο καλά και σημαντικά και να είναι, για να μπορέσουν να διορθώσουν όλες, να αποκαταστήσουν τη φυσιολογική λειτουργία σε όλες τις μεταβολικές διεργασίες του οργανισμού. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν συγκεκριμένε εξετάσει. Να καταγραφούν οι χημικέ εδράσει που γίνονται σε πραγματικό χρόνο μέσα στον οργανισμό, να δούμε ποιε από αυτέ διεκπεραιώνονται, ποιε δεν διεκπεραιώνονται, και να χορηγηθούν μέσα από διατροφή και συμπλήρωση σε θεραπευτικές δόσεις τα συστατικά που χρειάζεται ο κάθε οργανισμός για να λειτουργήσει ψηλικά. Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε ποιε είναι οι συγκεκριμένε ελλείψεις σε κάθε άτομο ώστε να μπορέσουμε μετά στοχευμένα να τις διορθώσουμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η μέτρηση των συστατικών στο αίμα δεν αντικατοπτρίζει τις ανάγκες του οργανισμού. Ε, και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί το σώμα μα προσπαθεί να κρατήσει σταθερή πρώτον τη σύσταση του αίματο. Και έτσι αυτό οδηγεί στο γεγονό ότι η συγκέντρωση ενό συστατικού στο, στο αίμα δεν μα λέει τι ποια είναι η συγκέντρωση του συστατικού μέσα στα κύτταρα ή στου ιστού του οργανισμού. Οπότε τα τελευταία 20 ετία για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο καθιστούσε σχεδόν ανέφικτο μία αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση τόσο των μεταβολικών διεργασιών, αλλά όσο και τον εντοπισμό των ελλείψεων του οργανισμού, ε, διενεργούνται, ε, έχουν αναπτυχθεί αναλυτέ που μπορούν να μετρήσουν πολύ μικρά μόρια, τα οποία δεν μπορούν να μετρηθούν με του κοινού αναλυτέ. Μετράμε λοιπόν χημικέ αντιδράσει που γίνονται παρουσία του κάθε συστατικού, δηλαδή ε, μετράμε μια χημική αντίδραση που γίνεται παρουσία τη βιταμίνη Β12. Οπότε μια ουσία μετατρέπεται σε κάποια άλλη και για να γίνει αυτή η μετατροπή χρειάζεται Β12. Εφόσον αυτή η μετατροπή δεν γίνεται παρκώς, Βλέπουμε ότι υπάρχει λειτουργική έλλειψη. Δηλαδή, ανεξάρτητα πόσα ποια είναι τα επίπεδα τη βιταμίνη 12 στο αίμα, βλέπουμε πόση β B12 πρέπει να χορηγήσουμε σε αυτόν τον ασθενή, ώστε να διεκπεραιωθεί η συγκεκριμένη αντίδρα, η χημική αντίδραση στον οργανισμό του, η οποία είναι λειτουργικό δείκτη τη επάρκεια ή τη ανεπάρκεια ε, για αυτό το άτομο. Αντίστοιχα, μετράμε δείκτε οι οποίοι μα δίνουν πληροφορίε για όλα τα στοιχεία του οργανισμού και μπορούμε ε, να, να, καταγράψουμε τις ελλείψεις και να δούμε και την πορεία. Δηλαδή, καθώς θα διορθώνουμε, τι πετύχαμε. Έχουμε ολοκληρώσει γιατί καθώς τροφοδοτούμε τα μεταβολικά μονοπάτια, δημιουργούνται και άλλες ανάγκες παρακάτω που πριν δεν φαινόντουσαν, γιατί παίρνει μπρος η μηχανή, χρειάζεται και άλλα πράγματα. Οπότε, από τη στιγμή που ξεκινάνε να γίνονται μεταβολικές διεργασίες, αυξάνονται και οι, οι ανάγκε σε μικροθερωτικά συστατικά. Σε άλλα σημεία. Οπότε θα πρέπει να γίνουν κάποιε μετρήσει σε ταχτά, περιοδικά, χρονικά διαστήματα, ώστε να αξιολογηθεί και στην ανάγκη στον Αντζούμο, μέχρι να το φέρσουν σε μια σταθερή πορεία, όπου μπορεί μετά να, με πολύ μικρέ παρεμβάσει και με την διενέργεια εξετάσεων, μια φορά στο χρόνο ή στα διετία, να διεργεί εξετάσει για συντήρηση και να διατηρεί μια πολύ καλή κατάσταση υγεία. Επομένως, αυτές οι εξετάσεις γίνονται παράλληλα με τις ε, στάνταρ εξετάσεις που κάνει ένας ασθενής, σωστά. Ναι, φύσου λίγα. Κάποιος κάνει το στάνταρ check-up, τον αματολογικό του έλεγχο, μετράει τα επίπεδα των θεωρητικών ορμονών, παίρνει την, εφόσον χρειάζεται και έχει υποθεωρητισμό, μπορεί να θεραπη... χρειαστεί να πάρει από τον ενδοκρινολόγο τη το θεραπεία αποκατάσταση. και παράλληλα θα πρέπει όμως, επειδή όπως είδαμε στην πλειοψηφία, είσαι πάρα πολλέ περιπτώσεις, δεν αρκεί αυτό για να λύσει τα ελλείμματα και τις μεταβολικές διαταραχές στον οργανισμό του και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του, θα πρέπει να κάνει μεταβολομικές αναλύσεις που μετράνε αυτά τα μικρά μόρια τους μεταβολίτες που συμβαίνουν, συμμετέχουν σε χημικές εντράσεις στο εσωτερικό των κυττάρων να εντοπιστούν τι δουλεύει καλά, τι δεν δουλεύει και να γίνουν παρεμβάσει που θα βοηθήσουν τον οργανισμό του να δουλεύσει υγιώς και να αυξήσει την απόδοσή του και να έχουμε έτσι μια καλύτερη υγεία. Αυτή είναι μια προσέγγιση που δεν δίνει έμφαση στην νόσο, δίνει μια έμφαση στο πώ να βελτιώσει κάποιο τη λειτουργία, πώ να ενισχύσει την υγεία του. Είναι κάτι το που να γίνεται παράλληλα. Για τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 30-40 χρόνια, η ιατρική έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα που υπήρχε όντω παλιότερα. Δηλαδή, γενικά το περιβάλλον και η διατροφή μα ήταν πιο καθαρά, μεγαλύτερη θρησκευτική αξία. Σιγά-σιγά όμω τα τελευταία ε, τελευταίες δεκαετίες έχει επιβαρυνθεί και το περιβάλλον και έχει μειωθεί η θρεπτική αξία της διατροφής. Ε, οπότε δεν αρκεί απλά να αντιμετωπίσουμε το σύμπτωμα μια νόση και μετά το σώμα μας φυσιολικά να ξαναβρεί την ισορροπία του. Θα πρέπει να γίνουν ενέργειες ώστε ναι με να διαχειριστούμε τα συμπτώματα της νόσου που σε αυτήν την περίπτωση είναι ε, χαμηλά επίπεδα θηλωδικών ορμονών για παράδειγμα ε, πρέπει όμως να αποκαταστήσουμε τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού και αυτό γίνεται μόνο με συγκεκριμένε παρεμβάσει στον τρόπο ζωή, στη διατροφή και τα συστατικά που θέλει το σώμα για να λειτουργήσει. Το σώμα μα για να λειτουργήσει θέλει συστατικά, θέλει 166 στοιχεία και να πληρούνται συγκεκριμένε συνθήκε, που εφόσον αυτά δεν πληρούνται, ό,τι άλλο και να κάνουμε, δεν μπορούμε να είμαστε υγιεί. Ε, ποιοι θα λέγατε ότι είναι οι κεντρικοί παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη της θηροειδίκτας φασιμού. Οπότε, αν θέλουμε να συνοψίσουμε, οι πιο βασικοί παράγοντε είναι η έλλειψη τη βιταμίνη D, η έλλειψη των μικροθερωτικών που είπαμε, και αντιοξυδωτικών στοιχείων, είναι η αντίσταση στην ισουλίνη. Η... η αντίσταση στην ισουλίνη, όλοι σχεδόν οι ασθενισμένοι στο χασμό του έχουν αντίσταση στην ισουλίνη, που σημαίνει ότι τα κύτταρα δεν ανταποκρίνονται σε αυτήν την ορμόνη, δεν μεταβολίζουν σωστά τη γλυκόζη και αυτό οδηγεί σε πολλαπλέ διαταραχέ στην λειτουργία του οργανισμού, του σωματικού βάρου, στη διάβγεια, σε, στις ορμονικές διδαραχές, στη γονιμότητα, στις γυναίκες, στην περίοδο. Ε, και όλα αυτά επιβαρύνουν, όπως είδαμε, και τη διάθεση. Οπότε, ε, ο τέταρτος παράγοντα είναι το στρες. Έχουμε δει όμως ότι στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, διορθώντας του μεταβολικούς παράγοντες, τελικά το στρες δεν είναι τόσο σημαντικό όσο νόμιζε ο ίδιος ο ασθενής. Απλά επειδή το σώμα του δεν το δουλεύει καλά, αναγκάζεται να χρησιμοποιεί ο οργανισμό του συνέχεια ορμόνε του στρε και το μεγαλύτερο μέρο του στρε είναι βιολογικό. Δηλαδή το σώμα ζορίζεται για βιολογικού λόγου, για βιολογικέ ελλείψει και διατραχέ, που εφόσον αυτέ διορθωθούν, μειώνεται πάρα πολύ η προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει κανεί για να λειτουργήσει στην καθημερινότητα. Οι παράγοντε που μα αναφέρατε επηρεάζουν την υγεία του ασθενή συνολικά ή επηρεάζουν παράλληλα και τη λειτουργία του θηροειδή, οπότε με κάποιο τρόπο επιταχύνουν και την εξέλιξη της νόσου, δηλαδή πέρα από τα συμπτώματα. Ναι, επηρεάζει τη λειτουργία του θηροειδή τόσο στο ότι πρέπει, έχει ένα μεγαλύτερο φορτίο μεταβολικό να σηκώσει για να ε, σπρώξει το μεταβολισμό, όπως είπαμε και πριν, που δεν λειτουργεί, αλλά έχει και δυσκολία στο να παράξει και τις θυροειδικές ορμόνες, ε, έχει έχετε δυσκολία ότι όλες αυτές οι λήψεις απορριθμίζουν το νοσοποιητικό σύστημα, το οποίο είναι πιο δύσκολο να διαχωρίσει δικά του στοιχεία σε σχέση με ξένα στοιχεία. Ο ίδιος ο θηροειδής αδένας επειδή ζορίζεται ε, και πρέπει να παράξει μεγαλύτερο έργο, αρχίζουν τα κύτταρά του και αλλιώνουν τη μορφολογία τους. Οπότε το νοσοποιητικό μας που είναι ήδη σε απορρίθμιση ε, δεν το αναγνωρίζει πλέον σαν δικό του όργανο και το επιτίθεται και αρχίζει και το καταστρέφει, προκαλώντας μια συνεχόμενη χρόνια φλεγμονή, η οποία η δυσλειτουργία του νοσοποιητικού επιδεινώνεται και από το μικροβίωμα και τι διαταραχέ. Όλα αυτά προκαλούν, όπω είπαμε, και ένα στρε. Το στρε βγάζει περισσότερε ορμόνε που μπλοκάρουν τη θηροειδή, γιατί οι ορμόνε του στρε εναντιώνονται στη θηροειδική λειτουργία, όπω και η ινσουλίνη. Αντίστοιχα, ινσουλίνη μπλοκάρει ε, τη λειτουργία του θηροειδή αδένα. Και όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση όπου η σταδιακά υγεία ενό ατόμου επιδενώνεται. Δηλαδή μπαίνει σε μια κατάσταση σταδιακή επιδείνωση με κάποιε εξάρτηση και εφές, δηλαδή κάποιε φορέ τα πτώματα είναι πιο έντονα, κάποιε είναι λιγότερο πιο έντονα. Αλλά η κατάσταση λειτουργία του οργανισμού του και η υγεία του σταθερά επιδενώνονται και χειροτερεύουν. Ε, οπότε, εσεί ε, ποιε θα μα προτείνατε ότι είναι κάποιε παρεμβάσει που θα μπορούσε να ακολουθήσει κάποιος τον τρόπο ζωής, τη διατροφή του, παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή, ώστε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητά του, έχοντας τη τα χασιμό του. Θα πρέπει κάποιο να κάνει μεταβολομικές αναλύσεις, να το πιστούν οι ελλείψεις και μεταβολικές διαταραχές με ακρίβεια. Εφόσον γίνουν αυτό, να παρέμβουμε με διατροφή, με διόρθωση των ελλείψεων και με συστάσεις στον τρόπο ζωή. Δηλαδή, είναι πάρα πολλέ επιλογέ στον τρόπο ζωή που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Για παράδειγμα, πολλέ φορέ προσπαθούμε να κάνουμε κάτι θετικό και αυτό να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Δηλαδή, οι ασθενεί να τρώνε, για παράδειγμα, να έχει κάποιε διτεραχέ στο μικροβίωμα και να τρώει κάποιε τροφέ που χειροτερεύουν το μικροβίωμα, όταν νομίζει ότι του κάνουν καλό. Ε, ή στροφέ, Συγγνώμη, σα διακόπτω. μία από τι πιο δύσκολε τροφέ είναι τα πράσινα φιλόδη λαχανικά. Ενώ χρειαζόμαστε λαχανικά ή ας πούμε, κάποια φρούτα μπορούν να βοηθήσουν το μικροβίωμα, γιατί έχουν πολλή φελνόλε που έχουν αντιβιωτική δράση και μπορούν να βοηθήσουν την καταστολή των παθογόνων. Κάποιο έχει μια σημαντικά λιωμένη χλωρίδα. Ε, το να φάει πράσινα φιλόδη λαχανικά, ενώ νομίζει ότι είναι καλό, επειδή είναι σημαντικά και τη συμπτωματολογία. Και όσο πιο υγιεινά προσπαθούν να φάει κάποιο, τόσο μπορεί να χειροτερεύει και την υγεία του. Ένα άλλο κομμάτι, για παράδειγμα, είναι Η άσκηση, η άσκηση είναι μια μορφή στρες για τον οργανισμό. Δηλαδή το είναι, βάζουμε το σώμα μας να κάνει παραπάνω φυσική δραστηριότητα από ό,τι κάνει συνήθω. Όταν αυτό συμβαίνει μέσα στα επίπεδα που το σώμα μπορεί να διορθώσει, αυτό είναι κάτι θετικό. Αν όμω αυτό συμβεί και είναι συνεχόμενο, πιο έντονο, γιατί θέλουμε να σπρώξουμε τον οργανισμό μα να τον κάνουμε να ανταπεξέλθει και να γίνει καλύτερα, αυτό συσσωρεύει βλάβη με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα. Οπότε γίνεται ένα επιπλέον στρε, παραπάνω κορτιζόλι, παραπάνω ορμόνε του στρε και αυτό επιδεινώνει την αντίσταση στην σουλήνη, για παράδειγμα, επιδεινώνει τη λειτουργία των μυτοχοντρίων, επιδεινώνει τι ελλείψει του οργανισμού και χειροτερεύει την υγεία μα αντί να την βελτιώνει. Είναι πάρα πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο που άτομα προσπαθούν μέσα από παραπάνω άσκηση ε, να νιώσουν καλύτερα και αντί να συμβεί αυτό, ζωρίζουν περισσότερο και το ορμονικό του και το ανασωπητικό του και χειροτερεύουν την κατάσταση τη υγεία του. Από την κλινική σας εμπειρία, ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουν οι ασθενεί στην προσπάθειά του να βελτιώσουν την υγεία του. Το ένα, όπω είπαμε και πριν, να πάρουν μεμονωμένα συστατικά και να προσπαθούν να κάνουν κάποιου συνδυασμού. Δηλαδή, πήρα ντε, πήρα σελίνιο, πήρα σε, πήρα προβλητικα πήρα πήρα 3. Είναι άπειροι συνδυασμοί και το πιθανότερο είναι ότι κάποιο δεν θα το πετύχει γιατί είναι 166 στοιχεία που χρειάζεται ο οργανισμό. Είναι πιο ασφαλέ, αν θέλει κάποιο να κάνει κάτι, να πάρει μια καλή πολυβιταμίνη που δεν έχει έκδοχα, που δεν έχει χημικά πρόσθετα, αλουμίνιο ε, και να προσέξει τη διατροφή του ώστε να είναι στα πλαίσια ε, με όσο λιγότερε επεξεργασμένε τροφέ και να είναι πραγματικέ τροφέ, ε, να κάνει ήπια άσκηση. Ε, αυτά είναι, είναι προσεγγίσει που θα βοηθήσουν. Αλλά το να πάρει μονομένα συστατικά συνήθω δεν έχει αποτέλεσμα γιατί ε, δεν μπορεί να πετύχει ακριβώ χωρί εξετάσει ε, τι ανάγκε του οργανισμού και σε ποσότητα και σε τι συστατικά πρέπει να πάρει κανεί. Εξάλλου, δεν μπορεί κάποιο μόνο με τη διατροφή ή μόνο με τα συμπληρώματα να το πετύχει. Γιατί ούτε μπορεί κάποιο να φάει 10-20 φορέ παραπάνω για να καλύψει mm. τα λίμματα του παρελθόντο, αλλά ούτε μπορεί να μπαίνει συμπληρώματα και να τρώει σοκοφρέτε, νομίζοντα ότι όλα είναι καλά. Παράλληλα, θα πρέπει να κάνει τη σωστή ποσότητα άσκηση, αυτή που θα μπορεί το σώμα του να καλύψει και να γίνουν και εξτάσει που ενώ τα κάνει όλα αυτά θα αξιολογήσουν ποια είναι η ανταπόκριση. Γιατί όπω είπα, δημιουργούνται νέε ανάγκε, έρχονται στην επιφάνεια Νέε ελλείψει ή αλλαγέ στη μεταβολική λειτουργία και χρειάζεται και πάλι προσαρμογή. Οπότε, ε, τα πιο συχνά λάθη, όπω σα είπα, είναι να προσπαθήσει κάποιο με ένα πράγμα να λύσει ε, κάτι που είναι τόσο πολύ παραγωγικό και τόσο πολύπλοκο, που δεν ε, υπάρχει μία λύση γι' αυτό. Πολύ ωραία. Οπότε, ένα άτομο το οποίο έχει θηρεδίτητα χασιμότο. Ε, και ακολουθεί τη φαρμακευτική αγωγή εφόσον χρειάζεται να την ακολουθήσει. Ε, γιατί οι στάνταρ εξετάσει δεν επαρκούν, Γιατί ουσιαστικά ε, θα πρέπει να προχωρήσει κάποιο στη διενέργεια πιο εξειδικευμένων εξετάσεων, Γιατί όπω είπαμε, οι στάνταρ εξετάσει μετράνε τα επίπεδα θεωρητικών ορμών καλύπτουμε αυτό το έλλειμμα, αλλά δεν έχουν διορθωθεί όλε αυτέ οι ελλείψει. Δηλαδή, η ελλείψη του οργανισμού δεν έχουν διορθωθεί, η έλλειψη τη βιταμίνης D, ή αν έχει κάποιο πάρει D, δεν, δεν, παίρνει σε παρκή ώστε να επιτύχει την ανισορρυθμιστική και διφλεγονόδη δράση που χρειάζεται η D και το δικό του οργανισμό. Ε, δεν έχει διορθώσει ε, τι ελλείψει με τα μεταλλικά στοιχεία, προβιωτικά και όλα αυτά. Δεν έχει φτιάξει τη διατροφή του. Ε, δεν κάνει τη σωστή άσκηση, δεν ξεκουράζεται παρκώ, δεν έχει βελτιωθεί ο ύπνο και όλα αυτά. Οπότε ναι, μεν έχει σωστέ θηριοειδικέ ορμόνε που πρέπει να τι έχει. Πρέπει να δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Είναι ότι πρέπει να κάνει κάποιο να αντιμετωπίσει το μεταβολικό κομμάτι και ο θηριοειδή να μην δουλεύει καθόλου και να μην καλύψει το έλλειμμα των ορμών. Είναι πράγματα που πρέπει πράγμα, να γίνουν ταυτόχρονα και παράλληλα. Το ένα δεν ε, ε, δεν, ε, ε, δεν είναι ότι κάνουμε το ένα ή το άλλο. Δεν είναι προϋπόθεση, Είναι ότι πρέπει να κάνουμε και τα δύο μαζί, εφόσον χρειάζεται ή αν κάποιο χωρί φαρμακευτική αγωγή έχει φυσιολογικά το θεωρητικών ορμονών, παρακολουθεί το θεωρητή του, βλέπει πώ θα πάει. Ε, και αν δεν χρειάζεται να πάρει, δεν, ε, ε, δεν πρέπει να λάβει η φαρμακευτική αγωγή. Η διατροφή τι ρόλο παίζει στην ε, καλύτερη πορεία ε, τη υγεία ενό ατόμου με φωτιμότο. Παίζει τεράστιο ρόλο. Είναι ε, 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 το μεγαλύτερο κομμάτι το οποίο δεν μπορεί να ιδρυθεί με κανέναν άλλο τρόπο. Δηλαδή, η διατροφή πρέπει να κάνει τη διατροφή που ταιριάζει στον οργανισμό σου. Η, τα εργαλεία που έχουμε βέβαια είναι πάρα πολλά και τα τελευταία 20-30 χρόνια υπάρχουν και πάρα πολλέ δημοσιεύσει που μα δίνουν πληθώρα εργαλείων. Επαναλαμβάνω και εδώ ένα λάθο που γίνεται είναι ότι μία διατροφή θα επιφέρει τη λύση. Ε, πολλές, πολλά εργαλεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν όπω η διαλυματική νηστεία, η περιδική νηστεία, η, μια διατροφή που να έχει περισσότερε πρωτενε, που να έχει περισσότερα ε, αντιεξοδοτικά, ε, μπορεί, μια μισογενική διατροφή. Έχουμε πάρα πολλέ ε, ε, δυνατότητε παρέμβαση διατροφικά, ε, η οποία είναι όλα εργαλεία τα οποία δεν σημαίνει ότι κάποιο πρέπει να χρησιμοποιεί συνέχεια. Δηλαδή, έκανα είδο διατροφή, τον βοήθησε για λίγο, θα πρέπει να κάνει μόνο αυτό το, το, αυτή την προσέγγιση. Γιατί καθώς αλλάζουν οι ενάγκες του οργανισμού, ε, μπορεί να αλλάξει και ο τρόπος διαχείρισης, το τι θα πρέπει να κάνουμε για να μπορείς ο οργανισμός να προχωρήσει παραπέρα και να πάει στο επόμενο βήμα ε, υγείας. Οπότε, όπως αντιλαμβάνομαι, θα πρέπει σε ξεχωριστές χρονικές περιόδους της ζωής ενός ατόμου να αξιολογούμε αντίστοιχα και τις ανάγκες με βάση εκείνη την περίοδο. Ναι, ισχύει πραγματικά. Γιατί πέρα από την νόση του χασιμότο, είναι διαφορετική σε ανάγκη του οργανισμού σε μια ε, έφηβη κοπέλα, σε μια ε, γυναίκα που μπορεί να είναι έγκυο, σε μια εργαζόμενη ε, γυναίκα που έχει άλλα είδο στρε, σε μια γυναίκα που βρίσκεται σε κλιμακτήριο, σε μια ηλικιωμένη γυναίκα κτλ. Οπότε διαφορετικοί οργανισμοί και αναφέρθηκα μόνο σε γυναίκε, γιατί το 50% των περιπτώσεων ε, ασθενών με νόση του χασιμότο είναι γυναίκε. Και αυτό συμβαίνει γιατί Μπράβο, το γυναικείο για σώμα το... όλη τη διάρκεια τη ζωή, όπω και το περιέγραψα, περνάει διαφορετικέ ορμονικέ αλλαγέ πέρα από το ε, περιοδικό κύκλο, την εμινορήση που είναι κάθε μήνα. Αλλά έχουμε ε, την εμιναρχή, έχουμε ε, τι περιόδου, έχουμε τι εγκυμοσύνε, έχουμε την κλιμακτήρια, έχουμε την ενόδοση. Όλε αυτέ οι ορμονικέ αλλαγέ ε, έχουν αντίκτυπο και στη λειτουργία του νοσοποιητικού και λειτουργούν ω σκανδάλε, ω ε, μηχανισμοί πυροδότηση για την εκδήλωση αυτών. Ε, πολύ ενδιαφέρον αυτό ε, για το ότι πλήττει ενέα στις δέκα φορές γυναίκες, νόσος. Ε, τώρα, εσείς με βάση την κλινική σας εμπειρία από τα περιστατικά που έχετε διαχειριστεί όλα αυτά τα χρόνια, θα λέγατε ότι, ή, ποια θα λέγατε ότι είναι τα πιο σημαντικά σημεία βελτίωσης σε έναν ασθενή με θα χασιμότο που ακολουθεί τη διαδικασία ε, του εντοπισμού και της διόρθωσης των ελλείψεων και των μεταβολικών διαταραχών μέσα από την προσέγγισή μα. Είναι πολλαπλά τα, τα και είναι και... Εντάξει, το πιο ευχάριστο μέρο τη δουλειά μα, όταν βλέπουμε του ασθενεί, του έχουμε βοηθήσει να βελτιώσουν την υγεία του. Χρειάζεται προσπάθεια, δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζονται στήριξη αυτοί οι ασθενεί για να μπορέσουν γιατί φανταστείτε ότι έχουμε έναν οργανισμό που έχει μια πορεία και υπάρχει μια δράνεια, πάει σε μια κατεύθυνση και εμεί προσπαθούμε να το στρέψουμε αυτόν τον οργανισμό να πάει σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Οπότε, όπω λέμε και κάθε αρχή και δύσκολη, υπάρχουν κάποιε δυσκολίε που δεν είναι και τόσο έντονε. Απλά μπορεί κάποιο να μην έχει τον τρόπο, τα στοιχεία για να μπορέσει να, να το κάνει. Οπότε, όταν το στηρίζουμε και καταφέρνουμε, η αλλαγή στην ποιότητα τη ζωή είναι τεράστια για του ασθενεί. Δηλαδή, εκεί που είχαν αρχίσει να εγκαταλείπουν για κάθε ελπίδα ότι η ζωή μου θα είναι έτσι από εδώ και πέρα, ότι δεν πρόκειται να αλλάξω τα πράγματα, ότι είναι η ηλικία, ότι έτσι είμαι φτιαγμένη εγώ, ότι είναι γενετικά προκαθορισμένα όλα αυτά και δεν μπορώ να τα αλλάξω. Βλέπουμε να έχουν ενέργεια, να αποκτούν νέα ενδιαφέροντα στη ζωή, να μπορούν να ρυθμίσουν το βάρος, να έχουν διάβγεια, να έχουν καταπληκτική διάθεση, να έρχονται χαρούμενοι. Ε, μας ευχαριστούν πάρα πολύ για τα αποτελέσματα, δουλεύει το έντερό τους. Ε, είναι, είναι, δεν έχουν πόνους ή έχουν μειωθεί σημαντικά. Ε, εντάξει, χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά συνήθως μετά από κάποιους μήνες αρχίζονται και γίνονται εμφανή η εχουν μειωθει σημαντικα ενταξει χρειαζεται καποιο χρονικο αυτή και γινεται εμφανη η τεραστια αυτη διαφορα και τα ωφέλη, όπου μετά αρχίζουν και σταθεροποιείται και το σώμα ε, σταθεροποιείται σε ένα νέο επίπεδο λειτουργία. Ε, οι ασθενεί αποκτούν νέα διαφορά στη ζωή. Ε, δεν χρειάζεται να του πιέσει κάποιο να πιεστούν να κάνουν άσκηση, αποζητούν να κάνουν άσκηση γιατί έχουν ενέργεια. Ενώ πώ να κάνει κάποιο άσκηση όταν πονάει, δεν έχει ενέργεια, δεν... αισθάνεται ότι είναι εξουθενωμένο. Ε, όλα αυτά πλέον αρχίζουν σιγά σιγά και γίνονται από μόνα του και βλέπουμε ασθενεί ε, που δεν μπορούσαν να βγουν από την πόρτα να περπατήσουν, να ξεκινούν να κάνουν έντονα αθλήματα, να κάνουν μαραθώνιο, να κάνουν έντονα. Ε, να παίζουν αθλήματα που δεν είχαν να φανταστεί. Να παίζουν, παίζουν ή να κάνουν κολύμπι, ή χειμερινό κολύμπι. Δηλαδή, ε, τι να πω, είχαμε στείλει τώρα αυτό που σα λέω τώρα. Ένα ασθενή που είχε ρευματοειδή αρθρίτητα και άρχισε να κάνει kite surfing. Δηλαδή, ε, βλέπουμε πραγματικά πράγματα που είναι. Ο ανθρώπινο οργανισμό έχει τεράστια δυνατότητα να μπορέσει να υπουλώσει βλάβε, να αποκαταστήσει τη λειτουργία του ε, Δυστυχώ, χάνουμε το προφανέ γιατί είναι προφανέ ότι το σώμα για να λειτουργήσει χρειάζεται κάποια πράγματα. Από αυτό δεν τα έχει, ε, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ε, η δυσκολία είναι ότι είναι πολλαπλέ οι ανάγκε και χωρί συγκεκριμένε εξτάσει και χωρί στήριξη δεν μπορεί κάποιο να τι καλύψει. Μπορεί, βέβαια, βέβαια όπω είπα και εγώ, να κάνει ένα πιο γενικό τρόπο ζωή, δηλαδή να βάλει λίγο κίνηση, να παίρνει μια πολυβιταμίνη, βιταμίνη, να παίρνει λίγο. D, να τρώει τροφέ που είναι τροφέ και να μην είναι επεξεργασμένε. Αλλά για να μπορέσει να βελτιώσει και να φέρει την υγεία του σε ένα ιδανικό επίπεδο, χρειάζεται στήριξη από μια ομάδα εμπειρτών από διατροφολόγου, από γιατρού, από εξετάσει, ώστε να μπορέσει. Είναι όμω κάτι εφικτό, είναι κάτι αποτελεσματικό ε, και φέρει σημαντικά αποτελέσματα. Πόσο χρόνο χρειάζεται με βάση Για να φέρουμε έναν οργανισμό σε μια ιδανική μεταβολική κατάσταση, χρειάζεται 2,5 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, δεν περιμένει κάποιο δύο μισή χρόνια για να έχει παρατηρήσει βελτίωση ή αλλαγέ. Ε, οι περισσότερε αλλαγέ που εχει του πρώτου 8 μήνε, ήδη οι περισσότεροι ασθενεί του πρώτου 3 με 4 μήνε βιώνουν σημαντικέ βελτιώσει. Στην αρχή αυτέ δεν είναι σταθερέ, δηλαδή. Ε, ενώ πριν είχαμε κάποιε καμπανεβάσματα προ τα κάτω, τώρα έχουμε καμπανεβάσματα προ τα πάνω. Δηλαδή, είμαι λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερα, λίγο καλύτερα, αλλά αυτά αθρίζονται και κάποιο το παρατηρεί ότι αυτή η άθρηση και η βελτίωση είναι προ τα πάνω. Ε, και αυτό δίνει και μεγαλύτερο κουράγιο, μεγαλύτερη όρεξη να συνεχίσει να κάνει αλλαγέ, να θέλει να βελτιώνεται και να θέλει να έχει όλο και περισσότερη υγεία. Επομένω, μιλάμε για παράγοντε οι οποίοι είναι μεταβλητοί. Μπορούν να αλλάξουν τρόπο ζωή, διατροφή, ελλείψει που μπορούν να διορθωθούν εφόσον πρώτα εντοπιστούν. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση η οποία μπορεί εφόσον εντοπιστεί να βελτιωθεί. Σωστά. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Είναι μεταβλητοί παράγοντε. Είναι παράγοντε που συνδέονται άμεσα με τον τρόπο ζωή και τη διατροφή μα. Αυτό είναι τεκμηριωμένο. Ξέρουμε γενικά ότι τα χρόνια νοσήματα, δηλαδή νοσήματα που έχουν διάρκεια πάνω από τρει μήνε, κατά 80% μπορεί και παραπάνω να οφείλονται σε παράγοντε που είναι μεταβλητοί και συνδέονται με τον τρόπο ζωή, με τη διατροφή μα και εξωγενεί παράγοντε. Υπάρχει βέβαια μια προδιάθεση, ένα 20%. Αλλά αυτό είναι προδιάθεση. Δεν κλείνει να μην μια νόσο. Το σώμα μα έχει κάποιε προδιαγραφέ και όσο πιο κοντά το λειτουργούμε σε αυτές τις προδιαγραφές τοσο τόσο καλύτερα ε, λειτουργεί. Πολύ ωραίο αυτό. Υπάρχει κάτι, καθώς ε, κλείνουμε σιγά-σιγά, που θα θέλατε να συμπληρώσετε ε, από όσα έχουμε ήδη πει ή από κάτι που δεν έχουμε αναφέρει. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι που έχω παρατηρήσει σε πολλούς Έχουμε, Έχουμε Όπως αναφέρω είναι κάτι, μια προσέγγιση που την εφαρμόζουμε ε, από το 2007. Έχουμε πάρα πολλούς ασθενείς και πάρα πολλούς ε, φίλους που μας παρακολουθούν χρόνια και αυτά που λέμε και αυτά που γράφουμε κτλ. Και, okay. και σχεδόν όλοι εσύ έρχονται. Αυτό που μου λένε είναι ότι έπρεπε να έχω, έχω έρθει πιο νωρίς. Δηλαδή μου το είπε μια κυρία και χτες, σας παρακολουθώ χρόνια και ήταν λάθος μου που δεν ήρθα πιο νωρίς και περίμενα τόσο καιρό. Ε, έπρεπε να έχω έρθει πιο νωρίς. Έχασα, έχασα πολύ καιρό, έχασα χρόνια καλή υγείας. Γιατί περίμενε, σα είπε. Ναι, τη ρώτησα. Ε, λέει, ε, γιατί μου κάνει και εμένα αυτή η περίεργη, γιατί συνήθως είναι ότι είναι η ζωή, ότι κάτι συμβαίνει, λέει, θα το κάνω παρακάτω, ή ότι ε, θα περιμένω να μαζέψω τα χρήματα, γιατί μπορεί να νομίζει κάποιος νομίζει ότι είναι πολύ ακριβό. Αλλά στο τέλος λέει, τάξει, σίγουρα ε, έχει κάποιο κόστος όλη αυτή η οτι θα περιμενω να μαζεψω τα χρηματα γιατι μπορει να νομιζει καποιος οτι ειναι πολυ ακριβο αλλα στο τελος λεει εντάξει, σιγουρα εχει καποιο κοστος ολη αυτη η αλλαγη στον τρόπο ζωής, αλλά βέβαια το έχουμε τεκμηριώσει και εμείς με κλινικές μελέτες ότι το όφελος που παίρνει κάποιος και χρηματικά δηλαδή γιατί κάποιος δεν μπορεί να λειτουργήσει νοσή, πάει στους γιατρούς συνέχεια δεν μπορεί να δουλέψει λίγο από τη δουλειά το έχει ένα σημαντικό κόστος το, κόστος είναι πολύ μεγα... το όφελος είναι μεγαλύτερο και σε επίπεδο κόστους ακολουθώντας την αγωγή μας σε σχέση με το, το κόστος της υπηρεσίας ε, ή για την ενέργεια της αγωγής. Ε, θεωρώ ότι από κατάλαβα ότι από το ένα κομμάτι λοιπόν, που προσπαθώ να συγκεντρώσει τα χρήματα είναι να βρει την κατάλληλη στιγμή να έχει λιγότερε υποχρεώσει. Αλλά όλο κάτι συνέβαινε στη ζωή που δεν τη επέτρεπε. Ε, αλλά όσο προχωράνε τα χρόνια και ο καιρό, τόσο χειροτερεύει η κατάσταση τη Εντάξει, πολλοί άνθρωποι φτάνουν κάποια στιγμή που έρχονται όταν δεν πάει πια. Οπότε σου λέει: Δεν έχω κάτι να χάσω πλέον, δεν μπορώ να λειτουργήσω και Έρχονται σε, σε αυτό το σημείο. Αλλά δεν είναι ανάγκη κάποιο να περιμένει ε, τόσο πολύ όσο πιο σύντομα. Γιατί όσο πιο σύντομα επέμβουν και όσο πιο πρώιμα, τόσο πιο γρήγορα είναι και τα αποτελέσματα και τόσο μικρότερη έχει γίνει και η βλάβη στο θεριοειδή αδένα. Γιατί ο θεριοειδή αδένα είναι και ένα όργανο ε, που δεν απλά εύκολα. Δηλαδή ο, ο χρόνο ανάπλαση και αντικατάσταση των θεριοειδικών ήταν 7 έτη. Ενώ ας πούμε, τα λευκά αμοσφαίρια είναι μερικοί μήνε οπότε σε λίγους μήνες έχουμε νέα λευκά αμοσφαίρα που στο, αίμα μας και μπορούμε να έχουμε καλύτερη ανταπόκριση στο νοσοποιητικό. Όμως ο θηροειδής αδένα από τη στιγμή που καταστραφεί θέλει πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσει να υπάρξει βελτίωση. Όταν λοιπόν κάποιο έρθει πριν καν ή στην αρχή που αρχίζει να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή ή πριν χρειαστεί να πάρει φαρμακευτική αγωγή, τόσο πιο εύκολα, τόσο μεγαλύτερο κομμάτι του θηροειδή σώζεται και τόσο πιο ε, καλύνει και η υγεία του μελλοντικά και η ποιότητα ζωή του. Ε, πολύ ωραίο κλείσιμο. Μου δημιουργήθηκε και μια τελευταία ερώτηση. Τώρα που αναφέρατε τη λειτουργία του θηροειδή, οπότε μέσα από την δική μας προσέγγιση μπορεί και να ε, ουσιαστικά ενισχυθεί η, ανα, η αναπομείνασα λειτουργία του θηροειδή, δηλαδή να μειώσουμε την ταχύτητα με την οποία καταστρέφεται από το ανασωπητικό σύστημα. Ναι, σύντομα, μέσα σε έξι μήνε, με ένα χρόνο το πολύ, τα αντιθυροειδικά τη σώματα μειώνονται ή πολύ κοντά στο φυσιολογικό, γίνονται φυσιολογικά. Οπότε ε, σταματάει και η επίθεση του νοσοκομείου συστήματο και η καταστροφή του θηροειδίου. Πολύ ενδιαφέρον. Ε, πολύ ωραία. Ε, ευχαριστούμε, κύριε Τσουκαλά, πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και για τι ερωτήσει για, τις για τη... το συντονισμό σήμερα του podcast. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους μας άκουσαν και μας είδαν. Ε, να πω ότι το Health Project που είναι το podcast της Metabolic Medicine έχει εβδομαδιαία επεισόδια κάθε Πέμπτη. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος είναι ιατρός και επιστημονικός διευθυντής του όμιλου της Metabolic Medicine. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. για σε όλους.